Φόρο τιμή στον πρόσφατα δολοφονηθέντα ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Μπόρις Νεμτσόφ απέτησε την Τετάρτη το Ευρωκοινοβούλιο. Παράλληλα, διεξήχθη συζήτηση για τη δολοφονία και το επίπεδο δημοκρατίας στη Ρωσία. Παρατηρώντας τη δημοκρατία στη Ρωσία σήμερα, βλέπουμε ότι η ελευθερία της έκφρασης βρίσκεται υπό αυξημένη πίεση. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αγωνίζονται για να υπάρχουν και να έχουν πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης. Οι τελευταίες εκλογές το 2011 περιγράφονται από το Γραφείο των Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ ως ευνοϊκές υπέρ του κυβερνώντος κόμματος, δήλωσε η Φεντερίκα Μογκερίνη, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας. Η Ρεμπέκα Χάρμς από τους Πρασίνους εκφράζει τις αμφιβολίες της για τις προθέσεις της ρωσικής κυβέρνησης να διαλευκάνει το έγκλημα. Δεν έχω πιστεί καθόλου ότι η Ρωσία και οι ρωσικές αρχές μπορούν να διεξάγουν μια ανεξάρτητη έρευνα. Πολλές υποθέσεις παρόμοιων δολοφονιών έχουν ανοίξει, αλλά δεν ολοκληρώθηκαν. Παρόν στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στο Στρασβούργο ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός της Ρωσίας Μιχαήλ Κασιάνοφ, που ανήκει στον ίδιο συνασπισμό δυνάμεων με τον Νεμτσόφ. Εγώ και οι σύντροφοί μου θεωρούμε ότι η δολοφονία του Μπορίς Νεμτσόφ βρίσκεται στη σφαίρα των πολιτικών αντιπίνων. Είναι πολύ σημαντικό για μας να νιώσουμε την αλληλεγγύη. Στο μεταξύ συνελήφθησαν δύο Τσετσένοι ως ύποπτοι για τη δολοφονία. Ο ένας ωστόσο από αυτούς φέρεται να ομολόγησε ότι διέπραξε το έγκλημα αφού υποβλήθηκε σε βασανιστήρια, όπως δήλωσε μέλος του Συμβουλευτικού Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έπειτα από επίσκεψη στη φυλακή.